Εσύ, αγόρι μου, έχεις τρελαθεί, για να καταλάβουμε δηλαδή, είπαμε ότι είμαστε όλα τρελά, αλλά εσύ νομίζω ότι έχεις καταλήξει κανένα καλάμι, κάτι δεν πάει καλά. Άκουσα δηλαδή, έχω δύο γεγονότα, πες μου αν είναι αλήθεια ή όχι. Το ένα είναι ότι... Καταρχάς πες να καλωσορίσουμε τον... Όχι, δεν έχει καλωσορίσουμε, γιατί δεν μιλάμε για παραβάβραμα. Άκουσα ότι όχι απλώς θες να πληρωθείς για ένα σύριαλ που θα δουλέψεις. Πρόσεξε, όχι απλώς θέλει να πληρωθεί. Ζήτησες και τα λεφτά μπροστά. Ορέστη πραγματικά. Λοιπόν. Ναι. Ισχύει. Ο άνθρωπος δεν είναι. Εντάξει, να το διαλύσουμε όλα, έτσι. Κάτσε να δεις. Είναι αυτό είναι κομμουνισμός. Χθες... Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χειρότερο. Το συζητούσα χθες με τον πατέρα μου. Επειδή ήθιστε να πληρωνόμαστε και 6 μήνες μετά και ένα χρόνο μετά. Όσοι έχουν μέσο. Δεν σημαίνει... Όσοι έχουν μέσο. Δεν σημαίνει αυτό. Γιατί λέω στον πατέρα μου. Στον νίκη μου λέω γιατί πληρώνω δύο νίκια μπροστά για να μπω στο σπίτι και πρώτη του μηνός πληρώνω αυτό που θα μείνω με στο σπίτι. Επειδή ήθιστε. Πληρώνεις ακόμα νίκη. Σωστά. Το πληρώνεις τον νίκη. Για όσο συνεχίσει να το πληρώνει. Όσο μπορώ. Αλλά επειδή ήθιστε έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, επειδή έχει γίνει κάτι συνήθεια, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό. Ναι, και εσύ τι έκανε, εγώ το ζήτησα αυτό για να έχω μια εξασφάλιση μετά τα περσινά. Και μετά τα προπέρσινα και αντιπροπέρσινα για πολλούς. Τι, έχει γίνει χαμός, Δεν έχει γίνει χαμός, έτσι. Δεν είναι απλήρωτοι πόσοι άνθρωποι από την τηλεόραση. Το τίμημα όμως. Το τίμημα είναι να μην κάνω τη δουλειά. Δεν με πειράζει. Το ξέρω ότι μπορεί να είναι αυτό. Ρισκάρω. Ούτε μόνο να κάνω κάτι άλλο από το να μην είμαι εξασφαλισμένος για μια δουλειά. Πολύ επαναστατημένο σε βλέπω. Έχεις βάλει και την ευρωκεφαλή εκεί. Απλά. Έτσι είναι τα πράγματα. Στους δαίμονες γιατί δεν πήγες να δουλέψεις. Ορίστε. Στους δαίμονες. Στους δαίμονες. Γιατί δεν μπορούσα. Επειδή είχα τα γυρίσματα πέρυσι που δεν έγιναν τελικά. Ορίστε, κοίτα. Χρειάζεσαι ένα μάνατζερ. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά χρειάζεσαι ένα μάνατζερ γιατί πρέπει να ελέγξουμε αυτά τα συναισθήματα που βγαίνουν από μέσα, τα οποία είναι δίκαια κτλ. Να το παντρέψουμε με την κανονική πραγματικότητα και να μην λες όχι σε δουλειές που θα γινόντουσαν επειδή είσαι σε άλλοι που δεν θα γινόταν. Γιατί αλλιώς μετά θα πας στο καφέ. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι το καφέ. Πώς το κάνει, πώς το κάνει. Προτιμότερο το καφέ είναι. Ωραία, να σου πω κάτι. Αυτό που μας απειλούν όλοι ότι θα δουλέψετε στο τέλος, μας λένε ότι θα γίνουμε σερβιτόρι όλη της Ευρώπης. Γκαστρόνια της Ευρώπης, αυτό δεν μας λένε εδώ και χρόνια. Ναι, ναι. Εσύ το έκανες, δούλεψες σαν σερβιτόρος και ήταν επιλογή σου να κάνεις το σερβιτόρο. Το προτιμώ από τώρα να κάνεις το PR. Να κάνω μια καλλιτεχνική έκπτωση, προτιμώ να κάνω μια δουλειά την οποία που θα την πληρώνουμε και καθημερινά. Δουλεύεις, πληρώνεσαι. Αυτό πότε το έκανες. Παίρνεις και τα tips σου. Πότε το έκανες. Μια χαρά. Και γεμίζεις και τσέπες πολύ περισσότερο. Φαντάζομαι πολλά tips εσύ. Εντάξει, τέλος πάντων. Ποια εποχή έγινε. Το καλοκαίρι. Τώρα μιλάμε. Και συγγνώμη, οι άλλοι που σα βλέπαν για ξένα και τα λοιπά. Θα νομίζω ότι είναι τίποτα και ένα παιχνίδι του Αντένα με κάποιες κάμερες. Ναι, ναι, η κάμερα τώρα όχι hotel edition, restaurant edition. Μπράβο, κάτι τέτοιο θα ήταν. Καφέ edition. Καφέ edition. Κίνησες να γίνεις ηθοποιός. Ναι. Τι ερεθίσματα είχες, τι είχες δει, τι ήταν αυτό που σε οδήγησε. Δεν είχα δει ωραία πράγματα. Α, ναι. Πού έχεις μεγαλώσει. Στη Θεσσαλονίκη. Και ερχόντουσαν πράγματα τα οποία αξίζουν. Δεν είχα δει ωραία πράγματα. Ναι. Όχι. Αυτά που είχα δει από το θέατρο δεν με κάνουν να το αγαπάω. Αυτά που έκανα εγώ στο θέατρο με έκαναν να το αγαπήσω. Ενώ λίγο σχολικό θέατρο, λίγο ερασιτεχνικό, σε μια θεατρική ομάδα μετά πριν δώσω εξετάσεις για τη σχολή. Αυτά με έκαναν να το αγαπήσω πιο πολύ. Και ήταν... ενασχόλησε όλο και περισσότερο. Το όνειρό σου σένα ποιο ήτανε. Δηλαδή, ποιον ρόλο ονειρευόσουν να κάνεις. Όταν είναι κάποιος μικρός, φαντάζομαι πως λέει θέλω να γίνει ηθοποιός, γιατί θέλω να κάνω αυτό. Δεν ήθελα να γίνει ηθοποιός. Τι ήθελες να γίνεις. Κοίτα, δεν σε πιέζουμε. Επειδή από εδώ το πας, από εκεί το πας, αλλάζεις. Τι ήθελες να γίνεις, Ορέστη. Θέλω να μιλήσουμε για άλλες δουλειές. Ήθελα να γίνω με τους υπολογιστές, ήθελα να ασχοληθώ, γιατί είναι δουλειά του πατέρα μου. Γεια σου, χαρά σου. Παρακαλώ. Ήθελα να ασχοληθώ με αυτά, με τα μηχανολογικά, με αυτά που έχω κλείσει σε αυτά τα πράγματα. Ο πατέρας μου ξεκίνησε ως ηλεκτρονικό, σπούδασε, αλλά μετά ασχολήθηκε με τους υπολογιστές εμπειρικά, γιατί δεν υπήρχε τότε να σπουδάσεις τους υπολογιστές στην Ελλάδα. Εμπειρικά ασχολήθηκε με αυτό και έγινε διάνοια στους υπολογιστές. Έλα. Πες για το γυμνισμό. Για το γυμνισμό. Γιατί γουστάζει γυμνισμό. Τέτοια θέματα. Ένα γυμνισμό και σε όλους αρέσει, φαντάζομαι. Αλλά ξέρεις, δεν είναι η μερική που ντρεπόμαστε. Κοίταξε να δεις, δεν ντρέπεσαι, ρε παιδί μου, δεν θα το κάνω κι εγώ μπροστά σε κόσμο. Σε άλλους εννοώ να πάω σε μια παραλία που δεν είναι γυμνιστό και να ξεγυμνωθώ. Πού πα. Συνήθως απομονώνομαι. Πας ακόμη και τώρα. Ρωτάει, κοπέλα, ρωτάει. Όχι, εννοώ ότι σε αναγνωρίζουν, ρε παιδί μου, και μπορεί να πας κάπου και να. Απομονώνεσαι, ρε παιδί μου, και ο καθένας, φαντάζομαι, αν ήταν απομονωμένος, θα ήθελε να κάνει μπάνιο γυμνός. Έτσι, όπως στο μπάνιο μου γυμνή δεν κάνουν. Μπάνιο, κάνετε με μαγιό στο σπίτι. Θεμό, θεμό. Πώς κάνει. Κολόσα μου. Ποτέ δεν ξέρεις πώς είπα πάρα.
Μπορεί να έρθουν και εκεί, ε. Ε, βέβαια. Εντάξει, μιλάς για παπαράτσι όμως, γιατί ο Ρέστης νομίζω είναι πονεμένος. Εσύ είσαι κάνει γυμνασμό αγαθό. Εγώ ποτέ. Ναι. Ναι, όρισα μια ευκαιρία εδώ με τον Ρέστη, όσο μάθαμε στην κάτω της φύσης. Όχι, δεν είναι. Παιδιά, οποιοδήποτε. Αν ήταν μόνο του σε μια παραλία, θα έκανε γυμνό μπάνιο. Δεν έχω συζητάμε. Κάνει. Έχω πάει μόνο μου σε παραλία και δεν έχω κάνει. Τι φοβόσουν, φοβόσουν κάτι. Όχι, δεν το σκέφτηκα. Ίσως ντρεπόσουν αυτό που ήσουν μαζί σου. Όχι, δεν ντρεπόμουν. Μαζί σου. Μαζί του. Ναι, μαζί του. Ναι. Δεν το σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια. Σκέψου. Τώρα που μου το είπε, θα το έχω σαν ιδέα. Όχι, γενικότερα, εσύ ωραίστη. Πέρα από ηθοποιό, τι άλλο κάνει. Δηλαδή, τραγουδά, τι μουσική αρέσει. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα από σένα. Ίσως το έχει προφυλάξει και ίσως να μην είναι αυτή η. Εγώ τραγουδάω. Ναι. Πέρυσι τραγουδούσα από αρκετά πιο συχνότερα και πρόπερσι. Ενώ έκανα κάποια live με την Μπέννη Σκάρου, μια ροκ τραγουδίστρια. Και τώρα. Σε αυτή την κατεύθυνση είσαι. Η Μπέννη Σκάρου. Μπέννη Σκάρου. Και πέρυσι ήμουνα στο ρυθμό stage μαζί με τον Μακεδόνα για με τη ζωή του Παπαδοπούλου, που με την ορχήστρα Έμετρων, που κάναμε μια πολύ ωραία δουλειά. Αυτοί έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο σαν ορχήστρα, σε διάφορα μέρη του απόδημου ελληνισμού. Και τώρα. Τι λέγατε, τι τραγούδια. Του ελληνικό σινεμά, Χατζηδάκη, Τσιτσάνη, κλασικούς Έλληνες συνθέτες, ας πούμε. Σου αρέσει αυτό το ρεπερτόριο, ε? Δεν το είχα στο νου μου. Έμπλεξα. Θέλω να πω προέκυψε. Ναι, βρέθηκα τυχαία σε σχέση. Έναν Φράγκενστάιν, γιατί είσαι και αυτό, έτσι. Βίκτορ Φράγκενστάιν. Εγώ μόλις τον είδα αυτό, Λεωνάτος Φράγκενστάιν. Πραγματικά βρεθεί, ωραίστη. Το Φράγκενστάιν είναι ο γιατρός, να ξέρετε, δεν είναι το τέρας. Ναι, το μπερδεύουν οι γιατροί. Είναι δημιούργημα το τέρας. Ακριβώς. Το τέρας δεν συμμετέχει σε αυτή την παράσταση. Η Λάουρα τι κάνει. Η Λάουρα κάνει μια star του Hollywood. Ψωνισμένη. Πάντα το ήθελε. Θέλει να πάρει το Όσκαρ, όπως μας είπε. Θέλει να πάρει το Όσκαρ. Είναι πάρα πολύ καλή η Λάουρα. Αλήθεια, είναι καλή. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Θα μας το έλεγες και αν ήταν οι κάμερες κλειστές. Δεν το είπα πριν. Είναι καλή. Δηλαδή, γιατί λες ψέματα, ναι. Δηλαδή. Όχι, είναι καλή, ε. Ναι, είναι καλή. Είναι καλή. Για είναι ακριβώς αυτό που πρέπει. Τι ακριβώς είναι αυτό το έργο. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά τέρατα. Είναι το σπίτι του Φράγκενστάιν. Ναι. Ο Φράγκενστάιν είναι ένας υπερφύαλος γιατρός που νομίζει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Ότι είναι μια μεγαλοφία, όπως λέει για τον εαυτό του, ένα ψώνιο τελείως. Ναι. Και έρχονται σπίτι του τρεις περιπτώσεις, οι οποίες ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα έχει δηλώσει ανίκανα να βρει λύσεις στα προβλήματά τους και έρχονται στο Φράγκενστάιν, που είναι η τελευταία τους ελπίδα. Έρχεται μία βρικολακίνα, γιατί θέλει να ξαναγίνει άνθρωπος. Έρχεται ένας λυκάνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί με τις τρίχες, γιατί είναι showman. Να πήγαινε σε πρωινά του κάναν αποτρίχωση. Έτσι. Αν αφήσουμε να πλήσουμε εμείς ραντεβού στο Ιάγκα, τη Σκορδά, να τον κάνουν τον λυκάνθρωπο, θα μοιάζει με. Αυτοί οι δύο είναι από το Twilight. Όχι, η βρικολακίνα είναι από το True Blood, η Suki Stackhouse. Okay. Ο λυκάνθρωπος και η Star του Hollywood, η οποία έχει ένα στόκερ που την ακολουθεί συνέχεια, το οποίο δεν ξέρουμε εμείς τι σημαίνει αυτό το στόκερ, αλλά μαθαίνουμε. Η παράσταση αυτή τώρα τι φέρνει ακριβώς, γιατί γίνεται πολλή κουβέντα. Μιλάμε για μια κωμωδία. Η οποία τι φέρνει στον κόσμο, γιατί προφανώς παίρνει το κλασικό που ξέρουμε περί Φραγκενστάιν και το μετατρέπει σε κάτι άλλο. Φέρνει τρομερό γέλιο στον κόσμο. Ουρλιάζουν σχεδόν. Ναι, και ο Χαβαλές πάνω σε τι γίνεται ακριβώς, από πού βγαίνει αυτό, θέλω να καταλάβω. Βγαίνει από τις μεταξύ τους σχέσεις, γιατί εκτός από αυτούς τους τρεις που έρχονται, έρχονται και κάποιοι ακόμη. Και άλλα τέρατα. Απρόσκλητοι. Και άλλα τέρατα. Και άλλα τέρατα. Ποιοι? Απρόσκλητοι. Α, αυτό δεν μπορώ να το πω. Έκπληξη. Ναι. Έρχονται και άλλοι απρόσκλητοι και δημιουργούνται καταστάσεις φοβερές. Να το δούμε το έργο, το οποίο το βλέπουμε πού. Το βλέπουμε στο θέατρο Γκλώρια, στην Ιπποκράτους. Κέντρο. Μέρες. Τετάρτη με Κυριακή. Να πω τους ηθοποιούς όλους, γιατί δεν τους είπα. Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια. Τζιώμας Ορέστης. Βάου. Όλε! Ποιος είναι αυτός, άραγε. Είναι ένας τύπος. Δεν παίρνουν κάτι άλλο. Τάκης Παπαματέου, Σοφία Φαραζή. Ο οποίος κάνει τον Καμπούρη, τον Νίκο. Ο Τάκης Παπαματέου, σπουδαίος κωμικός, σπουδαίος ηθοποιός γενικότερα. Ιδιαίτερα σε αυτούς τους ρόλους νομίζω ότι ζωγραφίζει. Είναι φοβερός ηθοποιός. Κομμένη και ραμμένη. Τιμή μας που τον έχουμε μαζί μας. Σκηνοθεσία Τάσος Ιορδανίδης. Λοιπόν, Τάκης Παπαματέου, Σοφία Φαραζή, Γιώργος Χρανιώτης, Μένη Κωνσταντινίδου, Σταύρος Βίγκος, Ευθύμης Ζησάκης, Λάουρα Νάργες. Δεν ξεχάσω κανέναν. Πολλοί κόσμος. Τους θυμήθηκα όλους.